Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται με την ακρίβεια. Πάμε γρήγορα να δούμε πόσο έχουμε αύξηση από το Ολιστάτ. Ναι, αύξηση 5,7% λοιπόν σημειώθηκε στη συνολική κατανάλωση των ειδών του πετρελαίου. Αλλά με αυξήσεις τιμών. Ναι. Αυτό το ζήτημα. Με αυξήσεις των τιμών. Γιατί οι αυξήσεις ήταν υπερβολικά πάρα πολλές. Παρ' όλα αυτά υπήρχε και αύξηση, όπως είπαμε. Το ζήτημα το πέρανε, κυρίες και κύριοι, ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση και ξεφύγει γενικότερα. Εκτός, βέβαια, μόνο μείωση υπήρξε, να το πούμε και αυτό, ναι, στη βενζίνη σούπερ αμόλυβδη. Εκεί υπήρξε μείωση της κατανάλωσης, έτσι. Στην κατανάλωση. Ναι, στην κατανάλωση. Οι τιμές αυξήθηκαν. Τι σημαίνει, ναι, αυτό, ότι ο Κοσμάκης πλέον βλέπουμε να βγάζει ό,τι του έχει μείνει ή ακόμα παίρνει και δανεικά από συγγενείς και φίλους για να μπορέσει να βάλει πετρέλαιο. Το κρύο το 2023 ήταν αρκετό σε σχέση με το 24. Με το 22. Και το 22, ναι, συγγνώμη. Ναι. Δεν είχαμε πολύ κρύο. Δεν είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα που να πρέπει να γεμίζουμε πετρέλαιο για να λειτουργεί θέρμανση. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η κατάσταση αρχίζει να προβληματίζει, γιατί έρχονται δύσκολες μέρες. Έρχονται δύσκολες μέρες για την οικονομία. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα να αγοράσει τα βασικά. Εάν πάτε στον κρεοπόλη της γειτονιάς, έχουν τευτέρια. Τευτέρια για το ποιος χρωστάει. Στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς το ίδιο. Στον μπακάλικο της γειτονιάς το ίδιο. Όσοι έχουν απομείνει. Γιατί πολλοί έχουν βάλει λουκέτο, γιατί λέει δύναμε, πώς το λένε, με πίστοση. Με πίστοση. Πράγματα από το γείτονό μας που ξέραμε τόσα χρόνια δεν είχαν το πληρώσουν. Εμείς έπρεπε να πληρώσουμε τον προμηθευτή και αναγκαστήκαμε και βάλαμε και λουκέτο στην επιχείρηση. Ο κόσμος ψάχνει να βρει δανεικά για να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης. Ψάχνει ο κόσμος να βρει δανεικά για να πληρώσει τα βασικά, όχι για να βγει έξω να πάει βόλτα. Για να πληρώσει τον κρεοπόλη, να πάει να ψωνίσει στη λαϊκή αγορά. Και οι εικόνες που συναντάμε πηγαίνοντας στις λαϊκές αγορές είναι φλίψεις. Βλέπουμε νοικοκυρέους να πηγαίνουν και να παίρνουν τα απομεινάρια στο κλείσιμο της λαϊκής που έχουν πέσει κάτω και να τα μαζεύουν. Για να μπορέσουν Φιλιππέ, να ζήσουν. Φιλιππέ, μου επιτρέψεις. Ναι. Όλα αυτά, Φιλιππέ μου, βλέπεις την αλυσίδα. Δηλαδή, δεν έχει ο πολίτης λεφτά να δώσει στον έμπορο να πάει να αγοράσει το κρέας του. Μετά, ο κρεοπόλης δεν έχει να πληρώσει το χονδρέμπορα. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Γιατί είναι μετεφέρει, όπως είπες. Πάμε όλα τώρα. Αυτά πάνε αλυσίδα. Πάμε τώρα να δούμε τη σύγκριση τιμών. Πάντως, Φιλιππέ, ναι, να διευκρινίσουμε εδώ ότι οι συγκεκριμένες μετρήσεις της ΕΛΤΑΣ αφορούν σύγκριση του 22 με το 21. Δεν αφορούν σύγκριση του 22 με το 23. Καλά, τώρα δεν έχει και τόσο ουσία αυτό. Καμία ουσία δεν έχει. Η ουσία είναι το εξής. Ότι ο κόσμος, επειδή έκανε κρύο, έπρεπε να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης και δεν έχει λεφτά να το πάρει. Και το παίρνει με δανεικά. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα, αν αγόρασα περισσότερο πετρέλαιο, ποιος να μην πονιάστηκε? Αυτό το οποίο αφορά όμως τον κόσμο είναι ότι για να πάρει πετρέλαιο, ζήταγε δανεικά. Πήγαινε και πούλεγε ό,τι δεν ήθελε. Πήγαινε και πούλεγε το οικοπεδάκι του, πήγαινε και πούλεγε τα κοσμήματά του, πήγαινε και πούλεγε οτιδήποτε είχε για να μπορέσει να ζεσταθεί. Αυτό το ζήτημα. Πάμε τώρα να κάνουμε τη σύγκριση τιμών σε βασικά αγαθά. Πάμε να δούμε την Έλληνα Πολυγωνοπούλου με το χάρτη τιμών που παρακολουθούμε κάθε μέρα 10.30 το πρωί με 12 μέσα το ΑΡΤ. Για να κάνουμε σύγκριση τιμών. Πάμε να δούμε. Σάνιτας Νεμβράνη διαφανή, στο Χαλκεδάκι θα την βρείτε οικονομικότερα, 1 ευρώ και 82 λεπτάκια θα την πληρώσετε. Το Σάνιτας αντικολλητικό χαρτί στο Σίνκα με 1 ευρώ και 88 λεπτά. Το Σάνιτας στο αλουμινόχαρτο θα το βρείτε πιο οικονομικά στο Μασούτι με 1 ευρώ και 68 λεπτά.
Βλέπετε τώρα τρία προϊόντα σάνιτας διαφορετικά σε τρία διαφορετικά σούπερ μάρκετ θα πρέπει να πάτε να τα ψωνίσετε ωστόσο. Όλυμπος φυσικός χυμός πορτοκάλι στο Σκλαβενίτη με 1,09 €. Είναι οι οικονομικότερες τιμές για σήμερα, το τονίζω, από όλα τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ σας γράφουμε την πιο οικονομική τιμή του προϊόντος και το σούπερ μάρκετ που θα το βρείτε πιο οικονομικά. Νίκας μπέικον καπνιστό στο Χαλκιαδάκι με 2,54 €. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα και σημειώστε τα εσείς αγαπημένοι μου καταναλωτές, φίλοι και τηλεθεατές που μας παρακολουθείτε και σας ενδιαφέρει αυτό που σας δείχνουμε για να κάνετε την αποταμίευσή σας, να διαχειριστείτε σωστά τα οικονομικά σας. Λοιπόν, με βγάλει παραδοσιακό γιαούρτι στο My Market με 85 €. Ferrero Kinder Delice στο Σκλαβενίτη με 67 €. Γιώτες Άνθος Αραβοσίτου με γεύση βανίλια, μασούτης 41 €. Haribo Gold Baren, τα ζελεδάκια, τα Haribo, τα αρκουδίνια. My Market, 0,96 €. Και μπαρμπαστάδες, σαλάτα καλαμποκιού. Κατεψυγμένη στο μασούτι με 3,67 €. Αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές σήμερα, ανά προϊόν και ανά σούπερ μάρκετ που θα τα βρείτε δηλαδή πιο οικονομικά. Μάλιστα λοιπόν, εδώ θα παρακολουθείτε και μέσα την εκπομπή μας τη σύγκριση τιμών σε βασικά αγαθά καθημερινά. Για να καταλάβουμε, δούμε το τι γίνεται. Σύγκριση μόνο σε βασικά αγαθά και μην ξεχνάτε η εκπομπή της Έλενας Πολυχρονοπούλου, χάρτης τιμών, κάθε μέρα 10.30 το πρωί με 12 μέσα τηλεοπτική συχνότητα του ΑΡΤ. Για να βλέπουμε τι γίνεται. Γιατί υπάρχει δυστυχώς εσχροκέρδεια. Πώς είναι δυνατόν στην Ελλάδα να αγοράζουμε πιο ακριβό το ελαιόλαδο από ότι θα αγοράσουμε το ίδιο ελληνικό ελαιόλαδο στο εξωτερικό. Ξέρετε ότι έχουμε αύξηση των πολιτών οι οποίοι φεύγουν και πάνε στα Σκόπια και ψωνίζουν. Φεύγουν οι Έλληνες, πάνε στα Σκόπια να βάλουν καύσιμα. Να πάνε να αγοράσουν προϊόντα βασικής ανάγκης. Πάνε στα Σκόπια. Φεύγουν από την Ελλάδα και πάνε στους Σκοπιανούς και αφήνουν τα λεφτά. Και τι να κάνει ο κόσμος όταν γλιτώνει σε κάθε καλάθι 80 με 90 ευρώ κάθε φορά και η βενζίνη να βάλετε στα Σκόπια του στοιχίζει 20 ευρώ. Δεν τους συμφέρει να πάνε να ψωνίσουν από εκεί, με συγχωρείτε κιόλας δηλαδή. Αυτά τα βλέπει η ελληνική κυβέρνηση. Την ίδια ώρα πάμε να δούμε σε απόγνωση. Είναι ο ηθοποιός Γιώργος Λαμπάτος λόγω φτώχειας. Πάμε να μάθουμε ακριβώς τι λέει ο ίδιος, ο οποίος ζει σε ένα υπόγειο 15 τετραγωνικά, μέσα στη μούχλα. Είναι συγκλονιστικά. Χαρά λεμονή. Καπνίζω μέχρι και από τσίγαρα που βρίσκω στο δρόμο, λέει ο ηθοποιός. Ναι, είναι πραγματικά σε μια πολύ άθλια κατάσταση. Τα όσα λέει για τις δύσκολες στιγμές που περνάει, πραγματικά συγκλονίζουν. Τον ξέρουμε όλοι τον ηθοποιό, τον κύριο Λαμπάτο, πάρα πολύ γνωστός ηθοποιός, με μεγάλες επιτυχίες και με συνεργασίες με πολύ γνωστά ονόματα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, όπως λέει, ζει με 220 ευρώ το μήνα, κάτω από άθλιες συνθήκες, ζει σε ένα υπόγειο 15 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο είναι... Έχει προβλήματα και με μούχλα και περνάει πάρα πολύ δύσκολα προσπαθώντας να ξεπεράσει όλες αυτές τις δυσκολίες και έχει φτάσει σε σημείο να λέει ότι πέρασε ακόμα από το μυαλό του και να αυτοκτονήσει και ότι για να καπνίσει ψάχνει στον δρόμο για να βρει από τσίγαρα. Δεν έχει καν χρήματα για να αγοράσει, όπως λέει πολλές φορές, ένα κομμάτι ψωμί. Ούτε ψωμί! Και του έχουν κόψει και το ρεύμα για 1,5 χρόνο. Ζει χωρίς ρεύμα εδώ και 1,5 χρόνο. Ζει σε ένα μουχλιασμένο σπίτι, 15 τετραγωνικά σε ένα υπόγειο, μέσα στη μούχλα. Ο άνθρωπος λέει, δεν έχω πολλές φορές να φάω ούτε ένα κομμάτι ψωμί. Είναι αδιανόητο αυτό το πίσω. Να βλέπουμε τα πλάνα, παρακαλώ. Φίλιππέ μου, θα μου επιτρέψεις, επειδή είναι αδιανόητα. Μισό λεπτάκι, Θοδωρή μου, μισό λεπτό. Λέει επίσης ο άνθρωπος ότι δεν έχει δουλειά. Ναι, και ότι αυτό που ζητάει είναι δουλειά, δεν ζητάει λοιμοσύνη, ζητάει δουλειά γιατί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με το επίδομα του ΚΕΑ που είναι 105 ευρώ και το επίδομα ενοικίου που είναι 70, συνολικά δηλαδή 220 ευρώ. Και τι έκανε, λέει, έπαιρνε την κιθάρα του
Και με ένα κεράκι στο δωμάτιο τραγουδούσε παρέα με το σκυλάκι του για να μπορέσει να πάρει δύναμη και κουράγιο. Γιατί είναι εγκατελειμμένος. Και την εικόνα της Παναγίας δίπλα. Και να πούμε ότι... την εικόνα της Παναγίας. Και να πούμε ότι ο άνθρωπος επίσης έχει προβλήματα και με τις τράπεζες, καθώς του είχαν αφήσει, όπως λέει η δική του, ένα σπίτι στην Πρέβεζα, το οποίο είναι υποθηκευμένο. Και έχει κάνει ένα διακανονισμό με την τράπεζα να δίνει 110 ευρώ το μήνα, μήπως και το σώσει. Και να φύγει τελικά από την Αθήνα και να πάει εκεί να μείνει. Αλλά είναι τι να πρωτοσώσει με τα 220. Είναι πολύ λυπηρό ένας τόσο αγαπημένος ηθοποιός και αυτή η κραυγή αγωνίας, ξέρετε, είναι δύσκολη να τη βγάζει άνθρωπος. Πρέπει να πονάει η ψυχή του, γιατί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δυστυχώς μας έχουν φτάσει να βγάζουν κραυγές άνθρωποι ότι πεινάνε. Είδα την Άννα Φόνσου που βγήκε και λέει ότι δεν είναι ωραίο να λέει ότι πεινάει. Γιατί δεν είναι ωραίο, κυρία Φόνσου? Γιατί? Να το κρύψει? Να βγει και να πει ότι ο άνθρωπος υποφέρει. Να τον αγκαλιάσουμε, να τον βοηθήσουμε όλοι όσο μπορούμε. Αλλά νομίζω έτσι ότι ο ηθοποιός μας εδώ ξέρει καλύτερα, γιατί είναι στο αντικείμενο. Οπότε ο κύριος Κατσικαλούδης σίγουρα θα έχει να μας φωτίσει πολύ περισσότερο σε αυτήν την ιστορία. Ναι, κοιτάξτε, επειδή με τον Γιώργο την χάνει τώρα κατά τύχη να μένουμε και σε διπλανές πολυκατοικίες, να είμαστε χρόνια φίλοι, να έχουμε συνεργαστεί με τον Γιώργο, τον θεωρώ ένα εξαίρετο ηθοποιό και πάρα πολύ καλό παιδί, αλλά με κάποιες λάθος επιλογές. Τώρα δεν θα τον κρίνουμε για τις λάθος επιλογές του, τις επαγγελματικές. Όχι, απλά θέλω να πω ότι δηλαδή, είναι ζήτημα ένας ταλαντούχος είναι... ηθοποιός ο Γιώργος μας και ένα καλό παιδί. Το ζήτημα εδώ πέρα είναι ότι σαν τον Γιώργο Λαμπάτο υπάρχουν πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας οι οποίοι ζουν χωρίς ρεύμα. Δεν έχουν να φάνε. Εδώ πού είναι το ΤΑΣΕΗ, το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών? Πού είναι το ΤΑΣΕΗ? Πού είναι πρόεδρος ο κύριος Μπιπίλας? Πραγματικά είναι... είναι πάρα πολύ στενάχωρα. Ο κ. Μπίλας είπε πάντως το πρώτο ότι το γνώριζε. Ότι? Ότι δεν το γνώριζε. Το γνώριζε, ακριβώς. Άρα πού είναι το ΤΑΣΕΗ που υπάρχει, το Ταμείο Αλληλοβοηθείας? Όχι, δεν το γνώριζε, δεν το γνώριζε. Είπε ότι δεν το γνώριζε. Δεν το γνώριζε. Ναι. Έτσι είπε το πρωί, από όσο γνωρίζω, είπε ότι δεν το γνώριζε. Και επειδή και ο ίδιος ο κ. Λαμπάτος αρχικά δεν ήθελε να βγει στο φως δημοσιότητας ότι έχει αυτό το θέμα το οικονομικό. Και θα πω ότι θυμόμαστε, δεν είναι μόνο ο κ. Λαμπάτος. Θυμόμαστε την κυρία Σοφία Λαξενιάν, η οποία είχε μιλήσει πριν μερικά χρόνια, η οποία έλεγε η γυναίκα ότι δεν έχει χρήματα ούτε για μακαρόνια. Είχε δώσει ένα έξοδο 2020. Είχε βρεθεί και εκείνη σε μια τέτοια κατάσταση. Έχουμε επίσης έναν νέο ηθοποιό, ο οποίος είχε γίνει τώρα πριν δύο μέρες στην κρατική τηλεόραση, δεν έχουμε τώρα το όνομά του, ο οποίος είδε και εκείνος ότι δεν είχε χρήματα για να ζήσει. Είναι... Ακριβώς. Το επάγγελμά μας είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και με ένα κράτος, με ένα Υπουργείο Πολιτισμού που εννοείται δεν μας στηρίζει καθόλου. Καθόλου. Μάλιστα, το θέμα εδώ πέρα είναι ότι δυστυχώς κανένας πολίτης που υποφέρει δεν στηρίζεται. Και δεν είναι μόνο ηθοποιοί. Βλέπουμε μανάδες με τα παιδιά τους, μανάδες να μην έχουν να ταΐσουν το παιδί τους, να μην έχουν ρεύμα στο σπίτι. Υπήρχε μια συγκλονιστική εικόνα που έδειχνε ένα παιδάκι που δεν είχαν ρεύμα στο σπίτι να έχει βγει στο παγκάκι της γειτονιάς βράδυ και να κάθεται να διαβάζει κάτω από το φως που είχε στην πλατεία εκεί στο Δήμο για να μπορέσει να είναι σωστό στα μαθήματά του. Και βοήθησαν, βλέποντας κάθε μέρα το παιδάκι μέσα στο κρύο, οι γείτονες λένε, τι γίνεται παιδί μου, γιατί δεν πας στο σπίτι? Και βάζει τα κλάματα το παιδάκι και λέει δεν έχουμε ρεύμα στο σπίτι. Και έβγαινε έξω μέσα στο κρύο για να κάνει τα μαθήματά του. Και βοήθησαν εκεί οι άνθρωποι στην περιοχή του. Και συγκεντρώσανε χρήματα και πλήρωσαν το ηλεκτρικό. Οι γείτονες, οι περίοικοι, οι περαστικοί εκεί, οι γείτονες, που είδαν το παιδάκι μέσα στο κρύο να τρέμει. Αλλά ήταν εκεί για να διαβάσει. 9 ετών ο μαθητής. Τι μου λέτε και τώρα? Και πού είναι το κοινωνικό κράτος? Πού είναι το κοινωνικό κράτος? Πού είναι? Θα έλεγα πού είναι, κύριε Κατσικαλούδη. Θα έλεγα πού είναι. Όχι, πάντως αυτό που αναφέρατε πριν, όντως είναι, πρέπει να μας το απαντήσει ο Σπύρος ο Μπιμπίλας. Ο Σπύρος ο Μπιμπίλας τόσο χρόνια μας είχε δείξει έναν ευαίσθητο χαρακτήρα ενός ανθρώπου που ασχολείται
και είναι πάνω το προσκεφάλι των ηθοποιών. Τώρα μήπως και δεν είναι δυνατόν, ακριβώς κύριε Καραγιάννη μου, δεν είναι δυνατόν να μην το ήξερε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, λέω μήπως επειδή τώρα είναι βουλευτής, δεν έχει χρόνο τόσο πολύ να ασχολείται με τα ζητήματα αυτά, πρέπει να τον καλέσουμε. Να... θα δούμε, έχουμε στείλει στους συνεργάτες μέσα να δούμε, είναι ο Σταύρος ο Σβίγκος, ο νέος ηθοποιός, ο οποίος λέει «Βρίσκομαι συνέχεια σε οικονομική δυνότητα. Την περασμένη εβδομάδα ήμουν με ένα πακέτο μακαρόνια». Είναι συγκλονιστικά αυτά. Για μία εβδομάδα, λέει, είχα μακαρόνια, ένα πακέτο μακαρόνια για να φάω. Και ξέρεις, με συγχωρείς, Φιλιππέ μου, πρέπει λίγο να το κάνεις και σαν θέμα αυτό. Και για όλα αυτά, επαναλαμβάνω, φταίει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών που δεν έχει κατοχυρώσει το επάγγελμά μας. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δεν ασχολείται πια. Ασχολείται μόνο με το εθνικό θέατρο, μόνο με τη λυρική σκηνή, μόνο με τις μεγάλες κρατικές σκηνές. Με τον πραγματικό ηθοποιό που είναι καθημερινά στον αγώνα, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, εκτός από κάτι συγκεντρώσει που κάνει μαζί με το ΠΑΜΕ και με όλους αυτούς, δεν κάνει απολύτως τίποτα. Αν δεν ξαναεπανέλθει η άδεια του ηθοποιού και ανεξέλεγκτα ο καθένας, ο κομπάρσος να βγαίνει και να λέει ότι είναι ηθοποιός, δεν πρόκειται εμείς οι ηθοποιοί επαγγελματίες να ξαναδούμε μεροκάματο στην τσέπη μας. Τελείωσε. Ναι, αλλά το θέμα εδώ πέρα, πέρα από το επάγγελμα το ηθοποιού, είναι ένα κοινωνικό θέμα που βλέπουμε ότι σαν αυτά τα προβλήματα που ακούμε τώρα από ηθοποιούς, τα βλέπουμε να αντιμετωπίζουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες, εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Αλλά εάν ονομάζωσουν Σουλτάν, και ήσουν από το Πακιστάν και από το Μπαγκλαντές και σπίτι θάκες και λεφτά θάκες και τριγοθερμακευτική περίδαλψη θα είχες, θα τα είχες όλα. Είσαι Έλληνας, στη φτώχεια. Μπήκες λαθρέα στη χώρα, Κυρίλα. Κυρίλα θα σε έχουνε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Θα παρακολουθήσουμε σε πολύ λίγο τη συνέντευξη. Τη συνέντευξη του Σταύρου Σβίγκου, ο οποίος λέει «Βρίσκομαι συνέχεια σε οικονομική δυνότητα. Την περασμένη εβδομάδα ήμουν με ένα πακέτο μακαρόνια». Άλλος ηθοποιός είναι. Είναι πολύ στενάχωρα να τα ακούμε όλα αυτά. Άρα μας έστειλε να το δούμε. Είναι αυτό που ανέφερε ο κ. Κασικαλούδης πριν, ότι δυστυχώς όλοι πλέον υποδίονται τους ηθοποιούς. Όλοι υποδίονται ανθρώπους που δεν είναι. Δηλαδή βγαίνει ο καθένας, επειδή μπορεί να είναι influencer, επειδή μπορεί να είναι μοντέλο, κάθε και παίρνει δουλειά ανθρώπων οι οποίοι έχουν ρίξει το μόθο τους, έχουν ιδρώσει σε μια δραματική σχολή για να μπορέσουν να κάνουν αυτό το επάγγελμα. Και έρχεται ο καθένας, παράγει θέαμα αυτό το οποίο χρειάζονται τα κανάλια για να βγάλουν το πρόγραμμα και τη σκαλέτα, τους παίρνει το ψωμί και τη δουλειά. Με αποτέλεσμα να μένουν άνεργοι. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Για να αλλάξει αυτό, χρειάζονται συλλογικά όργανα. Χρειάζονται άνθρωποι να κάτσουν να ενδιαφερθούν για τον κάθε κλάδο και να πούνε: όπα, μέχρι εδώ διεκδικούμε και προχωράμε. Το θέμα είναι ότι έχουμε παραμυθάδες πολιτικούς οι οποίοι δεν σέβονται και δεν υπολογίζουν τον άνθρωπο, τον Έλληνα. Και ξαναλέω, δεν είναι μόνο θέμα των ηθοποιών. Είναι ένα ζήτημα που αφορά τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα. Από όλους τους επαγγελματικούς χώρους. Δείτε πόσος κοσμάκης ψάχνει στα σκουπίδια να βρει φαγητό. Δείτε πώς έχουν γεμίσει οι άνθρωποι τα συσίτια από τις εκκλησίες που πάνε να πάρουν βοήθημα. Πάμε να δούμε το πούμε όμως. Εδώ το νέο αυτό παιδί, το Σταύρο Σβίγκο, τι ακριβώς λέει. Το νέο το φυγαθέ είχατε και μια ασφάλεια, ρε παιδί μου, ότι αυτό που κάνουμε σκίζει. Δεν θέλω να πω, δεν σκέφτεσαι τι μπορεί να πας στραβά. Όχι, δεν είναι. Κάπως χαλαρώνεις. Και χαλαρώνεις και το απολαμβάνεις αυτό το πράγμα. Γιατί λες, okay, όλο αυτό που κάνουμε, ψυχαγωγεί κόσμο, κάνουμε συντροφιά σε κόσμο, στο σπίτι, το βλέπουν, μας πετυχαίνουν στον δρόμο, μας μιλάνε με τα ονόματα των χαρακτήρων. Ναι, και κάπως έχεις λυμμένο και το επαγγελματικό με έναν τρόπο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν το έχεις στο μυαλό σου. Δηλαδή, όταν έχεις μια σειρά η οποία πάει πολύ καλά. Δεν μπορώ να και το. Και να σε σκοτώσω σε ρεογράφο. Έβρετε, παιδί μου, δεν θα σε σκοτώσω. Τόσο απλά. Γιατί δεν σε σκοτώσει. Μπορεί να μην σε συμπαθήσει. Σκέφτεσαι ότι η σειρά θα κοπεί. Όχι, αλλά όχι, δεν ξέρει. Αλλά. Επειδή μου ποτέ δεν ξέρω, μπορεί κάτι να έχει μεγάλη επιτυχία και να είναι για ένα χρόνο. Ναι. Να μην θέλει να πάει παρακάτω. Ναι, ακόμη και αυτό το χρόνο δεν το χάρηκες, αυτό σου λέω. Αυτό είναι ο προφανώς συνάντηση. Αυτό το έχει και τελειώνει εκεί, ρε παιδί μου. Ναι. Γενικότερα,
δεν μπορούμε να έχουμε. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να νιώσει οικονομική ασφάλεια στη χώρα που ζούμε. Ναι. Και στην Ευρώπη. Ναι. Σε άλλες χώρες μπορεί. Δεν είμαστε στη Γαλλία που αν μείνω άνεργος, αν ηθοποιός για τον υπόλοιπο χρόνο θα με πληρώνει το κράτος το συμβόλαιο που είχα πέρσι μέχρι να δουλειά. Ναι. Αλήθεια. Βεβαίως. Ναι. Εδώ πέρα θα πάμε στον ΟΑΕΔ, θα πάρουμε 380, 420, τα οποία είναι ίσως ένα κομμάτι της ΔΕΗ. Ναι. Που δεν ξέρω και τι τιμολόγια να διαλέξω. Έχεις βρεθεί ποτέ. Δεν έχω καταλάβει. Έχεις βρεθεί ποτέ σε οικονομική δυνότητα, σε στενά. Συνέχεια. Όχι, εννοώ. Ζόρι, ρε παιδί μου. Ναι. Να λες αυτή τη βδομάδα μόνο μακαρόνια. Ναι, πολλές φορές. Αλήθεια. Και στο παρελθόν, όταν ξεκινούσα αυτή τη δουλειά συνέχεια. Γιατί μπορεί να έκανα δουλειές, ξέρεις, και να μου ερχόντουσαν κάποια χρήματα και να έλεγα «Α, αλλά ξέρεις, δεν είχα συνηθίσει ότι είναι για 6 μήνες και μετά θα μείνεις άνεργος για άλλους 6». Πότε το αντιλήφθηκες? Προσπαθώ ακόμη. Είναι αλήθεια. Απ' την άλλη, μπορεί να κάνεις μια χρονιά στο δικό μας επάγγελμα που να έχει αρκετά οικονομικά ωφέλη, αλλά ταυτόχρονα έρχεται πίσω η εφορία και σου λέει «Ελλάδα μεγάλη, είμαστε συνέταιροι». Μα λες, δεν έχω συνέταιρο, μα είμαστε. Δώσε μου το 47%. Μα το ξόδεψα, τότε μου το χρωστάς. Οπότε θα δουλεύεις μετά για να πληρώσεις αυτό και χρωστάς το επόμενο. Αυτό ισχύει και για όλους μας. Αυτό ισχύει για όλους μας. Οπότε, ναι. Ναι, λες, τι να κάνω, να βγάλω λεφτά, πώς ήτανε, σε ποια φάση μάλλον. Θεωρώ τρομερή αδικία το πώς λειτουργεί το κράτος απέναντι στους εργαζόμενους. Σε ποια φάση ήσουν με ένα πακέτο μακαρόνια, άμα ήταν και ένα πακέτο. Ίσως την περασμένη εβδομάδα. Έλα, αλήθεια. Ναι, γιατί όλοι έχουμε οικονομικές δυσκολίες, οπότε και εμένα οι εργοδότες μου ή κάποια συμβόλαια που μπορεί να έχω και όλα αυτά, να μου πούνε, ξέρεις τι, φτάσαμε στο όριο, θα σε καθυστερήσουμε. Ναι. Άμα είναι εντάξει γενικότερα και δεν είναι κακοί εργοδότες ή αυτό, το κατανοείς. Οπότε... Δεν σε απελπίζει αυτό. Είναι μες στη ζωή. Το καταλαβαίνω ότι είναι μες στη ζωή, αλίμονο. Και άλλα πράγματα υπάρχουν και χειρότερα ειδικά πράγματα. Ειδικά της γενιάς αλλά... του Σταύρου, κάπως το... Ξέρεις τι γίνεται, αν μιλάμε για μια εταιρεία η οποία είναι κολοσσός ή δεν ξέρω και εγώ τι και όλα αυτά, εκεί δεν το κατανοώ. Και θα απαιτήσω τα πράγματα να γίνουν όπως γίνονται. Όταν ο άλλος, οποιοδήποτε κι αν είναι, κάνει ό,τι μπορεί και έχει όντως ζόρια, μπορώ να τον κατανοήσω και να ζοριστώ κι εγώ. Και να, μην, ας πούμε, και να μην έχω, θα πω και είπα να ζοριστούμε παρέα. Ναι. Επειδή δεν είσαι μόνος σου, έχεις και κάποιες ευθύνες. Ναι, εννοείται. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Θα άλλαζες, θα κάνεις και κάτι άλλο. Ναι, σου έχει τύχει να κάνεις ταυτόχρονα μια άλλη δουλειά. Πιο παλιά συνέχεια. Συνέχεια. Και τώρα. Πιο παλιά πότε είναι? Εντάξει, πριν... είμαι 16 χρόνια τώρα στο χώρο, 15. Την τελευταία 8 ετία νιώθω ασφάλεια στον χώρο μου, ας πούμε. Πριν που δούλευες? Πολύ μπαρ, σέρβις, μπαρ, αυτά. Την περασμένη εβδομάδα. Περασμένη εβδομάδα μακαρόνια. Ήμουν με ένα πακέτο μακαρόνια. Πού μας φτάσανε, σκεφτόμουν δεκαετία 2000, τη χρυσή εποχή, καθόμασταν και βγαίναμε και κάναμε επίδειξη ποιος έχει το καλύτερο αμάξι και το καλύτερο σπίτι. Κάναμε επίδειξη πλούτου και 20 χρόνια μετά τώρα κάνουμε επίδειξη φτώχειας. Εκεί μας φτάσανε. Εκεί φτάσαμε δυστυχώς αυτήν την κοινωνία. Είναι φοβερό και τι κάναμε το 2004. Έχει μειωθεί και η ποσότητα του, η ποσότητα στα μακαρόνια, στο πακέτο, έχει μειωθεί. Να το πούμε κι αυτό. Βέβαια. Πάντως, Φίλιππέ μου, εγώ αυτό που θα ήθελα να υποσχεθώ σε όλους τους τηλεθεατές που βλέπουν την εκπομπή είναι ότι όπως ξέρεις, είμαι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Λαϊκού Ορθόδοξου Ναγυρμού και επειδή είμαι σίγουρος ότι την επόμενη τετραετία θα είμαστε μες στη Βουλή, θα δώσω πολύ μεγάλο αγώνα για να επανέλθει η άδεια του ηθοποιού. Γι' αυτό να είναι σίγουροι όλοι οι συνάδελφοι. Μάλιστα. Πάμε σε ένα σύντομο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Γιατί μιας και βλέπουμε ότι δεν κάνουν τίποτα τα όργανα, τουλάχιστον κάντε κάτι εσείς. Πάρτε εσείς πρωτοβουλία για να ανακουφίσετε τους συνάδελφους. Πάμε στο Λαμπάτο. Πολύ σημαντικό. Έτσι είναι. Μάλιστα. Πάντως, να πούμε στο Γιώργο του Λαμπάτο, γιατί είναι συγκλονιστικά τα όσα βγαίνουν στο φως, για τις δυσκολίες αυτές που περνάει, ότι ελπίζουμε η πολιτεία να βοηθήσει και τον Γιώργο Λαμπάτο, αλλά και τον κάθε πολίτη που βρίσκεται στην ίδια θέση.
Γιατί είναι δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που βρίσκονται στην ίδια θέση. Και πρέπει η πολιτεία να βοηθήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό που κρατάω εδώ είναι που είπε ότι σκέφτηκε ακόμα και να βάλει τέλος στη ζωή του. Ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ήταν ξεκάθαρος. Ό,τι θέλει ο φίλος μου ο Γιώργος μπορεί να με πάρει τηλέφωνο πάντως. Ό,τι θέλει. Είμαστε, μένουμε κοντά, ό,τι θέλει. Έχει τηλέφωνο να πάρει, κύριε Κατσικαλώδη. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και πάμε να δώσουμε τη Majesty Cosmetics, τη μοναδική αυτή και μαγική κρέμα 24 ώρες ενυδάτωσης, που εκτός από την ενυδάτωση μας προσφέρει και ένα λαμπερό δέρμα χωρίς ρητίδες και χωρίς πανάδες. Δύο Majesty Cosmetics λοιπόν, μόνο με 29,90, τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600. Λόγω των απαιτήσεων της δουλειάς μας, γυρίσματα, συνεντεύξεις, εκδηλώσεις, χρειάζομαι μια δυνατή αναζωογονητική κρέμα. Δοκίμασα πάρα πολλές, οι οποίες δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, μέχρι που μια φίλη αισθητικός από την αγγλική τηλεόραση μου σύστησε αυτή, τη Majesty Cosmetics. Η διαφορά πασιφανής. Χωρίς Botox και άλλες επώδυνες και ακριβές παρεμβάσεις, το πρόσωπό μου καθημερινώς βελτιώνεται. Είναι μια πλούσια σε συστατικά κρέμα προσώπου που στην κυριολεξία πετυχαίνει αυτά που ζητάμε εμείς οι γυναίκες. Αφαιρεί ρητίδες, αναζωογονεί το δέρμα, δίνει λάμψη στο πρόσωπο, κρύβει χρόνια και προσθέτει γοητεία. Η Majesty Cosmetics μου υπόσχεται και μου εξασφαλίζει μια 24-ωρη ευεργετική επίδραση με υαλουρονικό οξύ και χαβιάρι που πολεμάνε το χρόνο. 24-ωρη κρέμα προσώπου με χαβιάρι για αντιγύρανση, ενυδάτωση και αναδόμηση. Ήρθε η νέα κρέμα προσώπου, ενισχυμένη πλέον με εκχυλίσματα χαβιαριού και υαλουρονικό οξέως που πολεμάνε το χρόνο. Εμπλουτισμένη με αντιγυραντικούς παράγοντες, λιένει και τις πιο βαθιές ρητίδες, δίνοντας στο πρόσωπό σας μία μοναδική λάμψη. Η όψη σας δείχνει πιο ανανεωμένη και πιο λαμπερή. Όσοι το δοκίμασαν, σας υπόσχονται άμεσα αποτελέσματα. Ο συνδυασμός με το χαβιάρι, το υαλουρονικό οξύ και τα άλλα δυνατά συστατικά που περιέχει μέσα η κρέμα της Majesty είναι το όπλο σας απέναντι στην αφυτατωμένη επιδερμίδα και τις ρητίδες. Ενεργοποιεί τα κύτταρα και σας χαρίζει άμεση προστασία και σύσφιξη της επιδερμίδας. Για κάθε τύπο επιδερμίδας, για γυναίκες και άντρες. Το χαβιάρι έχει αντιφλεγμονώδη δράση, διατηρεί το δέρμα απαλό, χωρίς να τραβάει και θρέφει. Καθαρίζει το δέρμα. Ανοίγει τους πόρους για να γίνεται καλύτερα η απορρόφηση από το δέρμα. Το υαλουρονικό οξύ είναι πολυσακχαρίτης που ενυδατώνει σε βάθος την επιδερμίδα. Δημιουργεί ένα τζελ κάτω από την επιδερμίδα που κρατάει την επιδερμίδα ενυδατωμένη και ελαστική. Γεμίζει και απαλύνει τις λεπτές γραμμές και ρητίδες και αφήνει την επιδερμίδα απαλή. Φίλες μου, όλες είμαστε βασίλισσες στην καρδιά κάποιου. Στα μάτια του όμως, γι' αυτό έχουμε τη Majesty Cosmetics, η οποία θα αλλάξει τη ζωή σας σε όλα τα επίπεδα. Είναι η 24-ωρη αναζωογονητική κρέμα που θα σας προσφέρει γοητεία, λάμψη και αναζωογόνηση. Αυτή είναι η μεγαλοπρεπής κρέμα Majesty Cosmetics, η οποία χαρίζει στο πρόσωπό σας βασιλική λάμψη. Εσείς θα συνεχίσετε με κάτι λιγότερο, με κάτι κοινό, δεν αξίζει στο πρόσωπό σας το καλύτερο. Η TV Forum σας προσφέρει δύο συσκευασίες στην τιμή των 29,90. Καλέστε τώρα στο 211-1600.